Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Σήμερα έχουμε ένα πολύ καυτό θέμα που δυστυχώς αρκετοί από εσάς θα ταυτιστείτε. Είναι η ιστορία ενός νεαρού φίλου που είναι ακόλουθος στο κανάλι μας εδώ και πολύ καιρό και συνομιλούμε και στο Insta, ο οποίος μου έγραφε ενώ έκανε το μεταπτυχιακό του ότι ταλαιπωρούνταν ιδιαιτέρως από έναν καθηγητή του με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Τελείωσε πρόσφατα το μεταπτυχιακό του, συγχαρητήρια, και μου είπε θα σου γράψω την ιστορία για να την κάνεις θέμα. Καλημέρα κυρία Θέκλα. Επιτέλους μπορώ να μιλήσω για αυτά που πέρασα. Έκανα ένα μεταπτυχιακό και εγώ σαν άνθρωπος, όπως κάνουν πολλοί, για να πάρουν κάποια εξειδίκευση. Πού να ήξερα ότι υπέγραψα την καταδίκη μου. Στην αρχή όλα τέλεια. Ο διευθυντής του μεταπτυχιακού, κύριος διδάσκων σε όλα τα μαθήματα, με έκανε να νιώσω ξεχωριστός. Τόνιζε σε όλα τα παιδιά ότι με πήρε στο μεταπτυχιακό λόγω συνέντευξης που τον έπεισα πως το θέλω πολύ και ότι απέρριψε άτομα με αντικειμενικά περισσότερα προσόντα, αλλά εμένα με πήρε. Αυτά για τους πρώτους 2 μήνες. Λέμε, ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, ναρκισσός καθηγητής, άρα στην αρχή love bombing. Από το 2ο μήνα όλα άλλαξαν. Ξαφνικά έγινε απότομος και μου μιλούσε με απάθεια και έντονη επικριτικότητα. Εγώ τα χάσα. Έλεγα τι συμβαίνει. Μου είχαν πει και ψήλοι ότι κάτι πάει χ. Του είχαν πει ψήλοι στα αυτιά ότι κάτι πάει χ. Τα θέματα της εξεταστικής ήταν ό,τι να είναι. Συστηματική αδικία, ακόμα και στο βαθμό των προφορικών. Απαιτούσε συμμετοχή για καλό βαθμό προφορικών. Συμμετείχα φουλ, με εύστοχες ερωτήσεις και πήρα κάποια στιγμή 8,5 από τα 10. Εκεί λέω μέχρι εδώ. Μετά άρχισα να διαφορώ για όλα. Διεκπεραιωτικά πήγαινα και έδινα μαθήματα. Σε κάθε μάθημα ένιωθα όλο και πιο άδειος από ενέργεια. Ξεκίνησα με φουλ ενέργεια και κατέληξα να νιώθω 80 ετών παππούς από επίπεδα ενέργειας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε, ότι οποιαδήποτε στενή σχέση έχουμε με έναν ναρκισσιστή στη ζωή μας, μας ξεπλένει από ενέργεια, μας ξεθεώνει, μας κουράζει. Περνούσα ένα μαρτύριο. Άρχισα να χάνω την πίστη στον εαυτό μου. Έφταναν όλα αυτά ανάμεσα στα μαθήματα να μας λέει ότι δεν θα το τελειώσουμε όλο το μεταπτυχιακό. Αδικία, συστηματική επικριτικότητα, σε σημείο να πάω στην τουαλέτα του πανεπιστημίου και να κλαίω. Μάλιστα. Σκεφτείτε, στο τελευταίο μάθημα μου είπε ότι βαριέμαι και είναι κρίμα για έναν 24 ετών να βαριέται. Έφυγα από το τελευταίο μάθημα λίγο νωρίτερα και ούτε έναν δύο δεν μου είπε. Μετά το καλοκαίρι μου έστειλε μήνυμα με υπαγόρευση να μην γράψω το μεταπτυχιακό στα social media γιατί δεν το έχω τελειώσει. Μάλιστα. Εκεί με αποτελείωσε. Άλλαξε όλα τα δεδομένα της διπλωματικής. Δηλαδή, του έστειλε μήνυμα, μη γράψεις στα social ότι κάνεις αυτό το master, γιατί ακόμη δεν το τελείωσες. Άρα, του έστειλε το μήνυμα ότι μπορεί και να μην το τελειώσεις. Άλλαξε όλα τα δεδομένα της διπλωματικής μου εργασίας. 6 μήνες πριν τελειώσω το τελευταίο εξάμεινο του μεταπτυχιακού, μας λέει, αν πάρετε παράταση, η οποία παράταση είναι νόμιμη σύμφωνα με τον κανονισμό του μεταπτυχιακού, θα σας κόβω βαθμό. Αν δεν κάνετε δημοσίευση, θα σας κόβω βαθμό. Εν ολίγης, για να πάρεις 10 στην εργασία, έπρεπε σε ένα εξάμεινο να τη γράψεις και να έχεις κάνει και δημοσίευση. Πράγμα που δεν γίνεται, καθώς η δημοσίευση παίρνει χρόνο για να γίνει δεκτή έως και εξάμεινο. Το θέατρο του παραλόγου. Ελληνικό Πανεπιστήμιο δεκαετίας του 70 μου θυμίζει αυτό. Ίσως και το 80. Εγώ έκανα την εργασία μου με καθυστέρηση, γιατί έπρεπε να μπω και στο στρατό στο ενδιάμεσο, πήρα άριστα από 2 καθηγητές, αυτός μου έκανε παρατηρήσεις ότι έχω πολλά διπλά κενά στο κείμενο. Δηλαδή παρατηρήσεις για ασήμαντα πράγματα, όπως τα space, τα κενά. Με καθυστέρησε 2 εβδομάδες για την παρουσίαση, μου την έστειλε πίσω επειδή είχα ένα ορθογραφικό λάθος, ακύρωσε 5 ώρες πριν την παρουσίαση τη διαδικασία
Και 5 λεπτά πριν παρουσιάσω, μου έστειλε μήνυμα να φτιάξω link Zoom για την παρουσίαση, κάτι που είχε γίνει 3 μέρες πριν. Δηλαδή σε θεωρούσε και βλάκα. Το έκανε για να με αγχώσει στα σίγουρα. Παρόλο που έφυγε από τη μέση το μεταπτυχιακό, το επαναφέρω στη μνήμη μου και νιώθω πολύ θυμό. Μάλλον έχω μετατραυματικό στρες. Σίγουρα. Μια άλλη κοπέλα που τελείωσε αυτό το μεταπτυχιακό το ίδιο, έχει αυτή τη διάγνωση και κάνει ψυχοθεραπεία. Θα κάνω κι εγώ γιατί θέλω να το αφήσω πίσω μου. Και σημείωση, η εργασία μου πάει για δημοσίευση. Λοιπόν, ο ακαδημαϊκός χώρος είναι ένας χώρος δύσκολος και δύσβατος. Δεν το γνωρίζω από προσωπική πείρα, το γνωρίζω από επαγγελματική πείρα. Το γνωρίζω επειδή είχα στο γραφείο αρκετό καιρό και πολλές φορές θεραπευόμενους και θεραπευόμενες οι οποίοι ταλαιπωρούνται, βασανίζονται, ψυχοπιέζονται στον ακαδημαϊκό χώρο. Όταν ένας φοιτητής βρίσκεται σε προπτυχιακό επίπεδο, συνήθως δεν λαμβάνει και πολύ προσοχή από τους καθηγητές του. Εξαρτάται φυσικά από κάποιους παράγοντες. Αν είναι σε ένα πανεπιστήμιο που υπάρχουν πολλοί φοιτητές σε ένα έτος, είναι απίθανον να έχει ιδιαίτερη προσωπική σχέση με έναν από τους καθηγητές ή με περισσότερους. Αν είναι σε ένα πανεπιστήμιο στο οποίο είναι οι συνθήκες τέτοιες, αν δεν υπάρχουν εργαστήρια. Συνήθως οι προπτυχιακοί φοιτητές, συνήθως, δεν έχουν ιδιαίτερη σύνδεση ή σχέση με τους καθηγητές τους σε επίπεδο διαπροσωπικό. Στα μεταπτυχιακά όμως, σε επίπεδο μάστερ και σε επίπεδο διδακτορικού, σε επίπεδο έρευνας, αναπόφευκτα οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν πολύ επαφή με τους καθηγητές τους. Γιατί είναι μικρότερα τα τμήματα, είναι οι συναντήσεις, οι προσωπικές τακτικές, λόγω της εργασίας, της διπλωματικής ή της διδακτορικής διατριβής και ούτω καθεξής. Και αυτό το οποίο γνωρίζω, ξαναλέω, όχι από προσωπική πείρα, από επαγγελματική πείρα, από κλινική πείρα, είναι ότι αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι τελειώνουν το πρώτο τους πτυχίο, έχουν μια καλή εμπειρία από τον ακαδημαϊκό χώρο, είναι καλοί φοιτητές, έχουν μια διάθεση, μια όρεξη να σπουδάσουν περισσότερο, να εξειδικευτούν περισσότερο, μπορεί να ξεκινήσουν ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα με πολύ χαρά, αισιοδοξία, θέληση και φιλότιμο και να πέσουν πάνω σε περιπτώσεις όπου οι καθηγητές ή ο καθηγητής που βρίσκεται σε στενή συνεργασία μαζί τους να έχει ένα ανταγωνιστικό στυλ προσωπικότητας και να είναι ένας ναρκισσιστής. Σε όσα μας γράφει ο φίλος και τα επιβεβαιώνω και τα επικυρώνω με την έννοια του ότι όσο καιρό διήρκησε το μεταπτυχιακό του, κατά καιρούς μου έγραφε, το γνωρίζω καιρό, είναι από τους πρώτους που είναι στο κανάλι μας, παρόλο που είναι πολύ νεαρό παιδί, μου έλεγε αυτό και αυτό, μου είπε έτσι, μου είχε σπάσει τα φτερά, δεν νιώθω καλά, ενώ πήγαμε πολύ διάθεση, τώρα δεν έχω όρεξη, όλα αυτά που διάβασα και στο email που μου έστειλε ο φίλος. Πηγαίνοντας λοιπόν να κάνει το μεταπτυχιακό του, ενώ στην αρχή είχε τη φάση του love bombing, του βομβαρδισμού αγάπης, τον ξεχώρισε και καλά ο καθηγητής του και έλεγε και στους άλλους, εγώ τον διάλεξα αυτόν γιατί με έπεισε στη συνέντευξη και τον πήρα, ενώ άφησα πίσω άλλους οι οποίοι είχαν αντικειμενικά, εντάξει το αντικειμενικά με βάση το τι λέει δεν ξέρουμε και αν ισχύει, είχαν αντικειμενικά περισσότερα προσόντα, αυτό το τον ανέβασε πολύ ψηλά σε ένα θρόνο και μετά τον άφησε να κρεμοτσακιστεί. Οι ναρκισσιστές θα κάνουν αυτά. Στην αρχή θα σε βομβαρδίσουν με αγάπη, θα κερδίσουν την εμπιστοσύνη σου, εσύ θα φεθείς και μετά θα είσαι πλήρως ευάλωτος στις τακτικές του ψυχολογικού πολέμου που θα χρησιμοποιήσουν για να σε πολεμήσουν. Φαίνεται ότι αυτός ο καθηγητής δεν το έκανε ειδικά στο φίλο μας, το έκανε σε όλους. Και γι' αυτό τον λόγο και στο τέλος της επιστολής του μας λέει ότι μια συμφοιτήτριά του πήγε σε ψυχολόγο, είχε τη διάγνωση της διαταραχής μετατραυματικού στρες και έκανε ψυχοθεραπεία για να το ξεπεράσει. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός είναι σαδιστής. Του αρέσει να ταλαιπωρεί τους άλλους. Μπορώ μόνο να εικάσω, να υποθέσω και να μην πέσω και πολύ έξω ότι είναι ένας εξαιρετικά κομπλεξικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που νιώθει μειονεκτικά για τον εαυτό του και τη βρίσκει, την καταβρίσκει με το να μειώνει τους φοιτητές που εξαρτούνται από αυτόν.
Δυστυχώς υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι στον ακαδημαϊκό χώρο. Δεν είναι όλοι. Στο παρελθόν έχω δουλέψει με εξαιρετικούς ανθρώπους οι οποίοι ήταν ακαδημαϊκοί ήδη, διδάσκοντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι ταλαιπωρούνταν και ήδη από συναδέλφους τους με τέτοιο ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας. Φαίνεται ότι σε χώρους όπως η πολιτική, όπως ο χώρος των χρηματοοικονομικών επενδύσεων, όπως ο ακαδημαϊκός χώρος, αρκετοί ναρκισσιστές προσπαθούν να ανελιχθούν σε αυτούς τους χώρους, γιατί είναι χώροι που τους δίνουν εξουσία. Έχεις εξουσία απέναντι στους φοιτητές σου όταν είσαι καθηγητής. Εσύ αποφασίζεις τι βαθμό θα πάρουν. Εσύ αποφασίζεις αν θα πάρουν το μεταπτυχιακό τους ή όχι. Εσύ κόβεις και ράβεις. Και αν ένας άνθρωπος με ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας, ένας άνθρωπος με σαδισμό, ένας κομπλέξικος, βρεθεί σε αυτή τη θέση, κάλλιστα μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να εκτονώνει τα κομπλεξιλίκια του πάνω στους φοιτητές του. Αυτό είναι τραγικό και επιβλαβές. Δυστυχώς, δεν υπάρχει θεσμοθετημένο το να υπάρχει έλεγχος για bullying που εξασκούν οι καθηγητές προς τους φοιτητές. Δεν υπάρχει θεσμοθετημένο κάπου. Δεν μπορείς να αποδείξεις αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η νομοθεσία. Δεν μπορείς να πεις, ξέρεις, ο καθηγητής έριχνε μπηχτές ότι δεν θα τελειώσουν όλοι το μεταπτυχιακό και το έκανε επίτηδες για να μου σπάσει εμένα το ηθικό. Θα του πούν, τι έλεγες, έλεγα την αλήθεια ότι δεν θα περάσουν όλοι στο μεταπτυχιακό και ίσως και κάποιος να τους έκοψε. Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι είσαι στο έλεος ενός τέτοιου τύπου, εάν βρίσκεσαι σε αυτή τη συνθήκη. Και είναι πολύ εύκολο να πέσει το ηθικό σου, είναι πολύ εύκολο να πέσει η αυτοεκτίμησή σου και είναι πολύ εύκολο να πιστέψεις ότι είσαι άχρηστος. Και να χάσεις την πίστη στον εαυτό σου. Γιατί έχεις αυτόν τον άνθρωπο που έχει εξουσία, που έχει authority, ο οποίος ακαδημαϊκά είναι ανώτερος από σένα και είναι εκεί για να σε διδάξει, αντί να σε διδάσκει, να σε πολεμάει, να σου κόβει τα πόδια, να σε κάνει να νιώθεις άσχημα. Δεν σας το κρύβω ότι ένας βασικός λόγος για τον οποίο δεν αποφάσισα ή μάλλον αποφάσισα να μην ακολουθήσω ακαδημαϊκή καριέρα ήταν αυτός. Γιατί όταν ήμουν φοιτήτρια έβλεπα ότι αρκετοί φοιτητές οι οποίοι βρίσκονταν σε μεταπτυχιακά προγράμματα ήταν ταλαιπωρημένοι. Δεν μου έλεγε κανείς κάτι. Τους έβλεπα όμως. Έβλεπα το πρόσωπό τους. Έβλεπα το άγχος στο πρόσωπό τους ζωγραφισμένο. Έβλεπα ότι δυσκολεύονταν. Δεν μου είπε κανείς κάτι. Δεν μου είπε, ξέρεις, εγώ που κάνω αυτό το μεταπτυχιακό σε αυτή τη σχολή έχω θέμα. Αλλά ήμουν πάντα παρατηρήτρια. Παρατηρούσα πώς ήταν η γύρω μου. Και οπωσδήποτε υπήρχαν μεταπτυχιακοί φοιτητές και μεταδιδακτορικοί φοιτητές οι οποίοι μας δίδασκαν κιόλας στο πανεπιστήμιο και τους έβλεπες ότι ήταν ταλαιπωρημένοι άνθρωποι. Και είχα έτσι αυτή την αίσθηση ότι ο ακαδημαϊκός χώρος είναι ένα σκληρό πεδίο. Δεν το ακολούθησα. Έκανα τις απολύτως απαραίτητες σπουδές και σταμάτησα με τις σπουδές και συνέχισα με τις μετεκπαιδεύσεις και με την κλινική εργασία, τη συγγραφή κλπ. Όμως, εκ των υστέρων, σας λέω, είχα θεραπευόμενους και θεραπευόμενες από τον ακαδημαϊκό χώρο, οι οποίοι μου επιβεβαίωσαν αυτό που είχα φανταστεί, ότι πρόκειται για ένα χώρο πολύ σκληρό, πολύ ανταγωνιστικό, υπάρχουν πολλοί ναρκισσιστές στον ακαδημαϊκό χώρο, δεν είναι όλοι. Σημαίνει ότι όποιος είναι διδάσκων σε πανεπιστήμιο, όποιος είναι καθηγητής, όποιος είναι αναπληρωτής καθηγητής, όποιος είναι λέκτορας, όποιος έχει οποιοδήποτε άλλη θέση στον ακαδημαϊκό χώρο ή ερευνητής, ότι είναι ναρκισσιστής οπωσδήποτε, αλλά ο χώρος αυτός είναι ένας χώρος που προσελκύει τους ναρκισσιστές. Γιατί είναι ένας χώρος που, όπως είπα και προηγουμένως, τους δίνει δόξα, τιμή και εξουσία. Οπότε, αν παρακολουθεί αυτό το βίντεο κάποιος ο οποίος βρίσκεται σε ένα τέτοιο χώρο και ταλαιπωρείται, η συμβουλή μου είναι να αναζητήσει άμεσα ψυχοθεραπευτική στήριξη. Δηλαδή, παράλληλα με το μεταπτυχιακό, παράλληλα με το διδακτορικό, να κάνει και ψυχοθεραπεία. Για να ενδυναμωθεί και για να βοηθηθεί ώστε να μην δημιουργηθεί η διαταραχή μετατραυματικού στρες και μετά να πηγαίνει να τη θεραπεύει. Ο φίλος μας καλά κάνει που ξεκινάει τη θεραπεία του τώρα. Πάλι θα βοηθηθεί. Δηλαδή, μετά από μία
ταλαιπωρία χρόνων, 2-3 χρόνων που υφίσταται κάποιος ο οποίος βρίσκεται σε έναν τέτοιο χώρο με έναν ανταγωνιστικό, εναντιωματικό, προβληματικό τύπο, ο οποίος συνεχώς τον μειώνει, εννοείται ότι θα επηρεαστεί ψυχικά και συναισθηματικά και η ψυχοθεραπεία θα τον βοηθήσει. Αν όμως έκανε ψυχοθεραπεία ενώ έκανε το μεταπτυχιακό, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Φυσικά, για να κάνει κάποιος ψυχοθεραπεία, πρέπει να έχει και χρήματα και ίσως ένας φοιτητής μεταπτυχιακός να μην έχει τα χρήματα για να πληρώσει την ψυχοθεραπεία, να δυσκολευόταν κιόλας να βρει τα χρήματα για το μεταπτυχιακό. Δεν ξέρω για το παιδί, το λέω τώρα υποθετικά. Φυσικά, σε αρκετά πανεπιστήμια υπάρχουν ψυχολόγοι και υπάρχουν υπηρεσίες ψυχοθεραπείας και στήριξης για τους φοιτητές. Αναζητήστε τα, εάν είστε φοιτητές. Καλή δύναμη. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους όσοι σπουδάζετε και προσπαθείτε για ένα καλύτερο ακαδημαϊκό μέλλον και έχετε στο δρόμο σας το κάθε ναρκισάκι να βγάζετε αποθυμένα του πάνω σας. Μην το παίρνετε προσωπικά, δεν έχει να κάνει με εσάς, έχει να κάνει με το δικό τους κομπλεξιλίκι, με το δικό τους σαδισμό, με το δικό τους ναρκισισμό. Δηλαδή τα δικά τους εσωτερικά σκατά βγάζουν πάνω σας. Και δεν είστε τρελοί. Και σε αυτή τη συνθήκη μπορεί να βοηθήσει το να μιλούν και να στηρίζουν ένας τον άλλον άνθρωποι που βρίσκονται στην ίδια θέση. Για παράδειγμα, 2-3 μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν αυτόν τον ίδιο καθηγητή, να δημιουργήσουν μια ομάδα στήριξης ο ένας για τον άλλο, όπου να συζητάνε για να μην τρελαθούν. Γιατί σου κάνει και gaslighting αυτός ο τύπος. Gaslighting, προσπαθεί να σε βγάλει τρελό. Θα χαρώ να διαβάσω στα σχόλια. Όχι, θα χαρώ επειδή το περάσατε, θα χαρώ επειδή θα το μοιραστείτε αν είχατε παρόμοιες εμπειρίες και πώς τις αντιμετωπίσατε. Καλή δύναμη και αγωνιστικός χαιρετισμός σε όλους τους φοιτητές, σε όλους όσοι εργάζονται σε ανταγωνιστικά περιβάλλοντα και είναι αναγκασμένοι να έρχονται σε επαφή με τέτοια πρόσωπα. Φιλιά.